φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές της Cita Vision, γεια σας και πάλι από το στάδιο Τάσος Μάρκου που φιλοξενεί απόψε τον αγώνα της Αγίας Νάπας με τον Ερμή στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στο Αμόχωστος. Το ΑΠΟΕΛ ύστερα από 5 ανεπιτυχή αποτελέσματα επανήλθε στις νίκες, κέρδισε 1-0 την Νέα Σαλαμίνα και ισοβαθμεί αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Απόρρονα που θα αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι το οποίο θα δείτε την Δευτέρα στις 7 το βράδυ από την Cita Vision με τον Εθνικό Άχνας. Το Δασάκι θα γίνει το μάτς Εθνικού Απόλλωνα. Προς το παρόν επικεντρωνόμαστε στο δικό μας το παιχνίδι εδώ και πάμε αμέσως αναμένοντας την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο να θυμηθούμε εντεκάδες, αποστολές και για τυχόν τηλεθεατές που δεν ήταν μαζί μας πριν από λίγο. Βλέπετε λοιπόν ο Ερμής, Μποκατίνο, Ζάργοβιτς, Ονίλο, Ταραλίδης, Μωράν, Πίνα, Ιμπραήμι, Σαμάρας, Λόπες, Μπεμπά και Μανού. Ο κύριος Νικόδημος Παπαβασιλείου, ο οποίος θα έχει στον πάγκο τους Χρυσοστόμου, Στυλιανού, Κατσάτη, Παουλίνιο, Μουσταφά, Παπαθανασίου, Σαμπουκασίδη, Τούρκο και Χριστοφή. Η Αγία Νάπα αρχίζει με Κίτο, Μέρθα, Καμαρκόσκι, Αντωνίου, Φίλγκεϊτ, Μπάμπα, Φούσκο, Θεοδόρου, Μάρτσεφ, Τζούρσουριτς και Χάμπερ. Σέργη Σεργίου αντικαθιστά τον Γιώργο Κοσμά στον πάγκο, τον τιμωρημένο προπονητή της Αγίας Νάπας. Αθανασίου, Παπαλής, Μέσος, Μγκούνη, Γεωργίου, Τζορτζής, Λιωτατής και Μάρκου θα βρίσκονται στον πάγκο. Έχετε αντιληφθεί βεβαίως ότι ο Μγκούνη είναι ο γνωστός μας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ομόνια παλαιότερα. Είσοδος λοιπόν των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με τους διαιτητές μπροστά, τον κύριο Κώστα Νικολάου και τους βοηθούς του, Στυλιανό, Νικήτα και Χρήστο Χρήστου. Να δούμε την είσοδο και μετά θα δώσουμε και τα σχήματα. Πώς αναμένουμε ότι θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ερμής, ο οποίος ψάχνει την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα μέσα στο 2015, όπως είπαμε και νωρίτερα, η τελευταία φορά που κέρδισε ήταν στο πρωτάθλημα, το ΑΠΟΕΛ, στον τελευταίο αγώνα του 2014, στο γήπεδό του. Από τότε μετρά 2 ήττες και μία ισοπαλία, προσφάτως με την Ομόνια. Για Αγία Νάπα, είχε χάσει 2-0 από την ΑΕΚ, στον αγώνα στον οποίο αποβλήθηκε ο προπονητής της, υπήρξαν παράπονα για την διαιτησία. Μαρκόσκι και Ταραλίδης, η αρχηγή μαζί με τους διαιτητές. Η Αγία Νάπα, η οποία προέρχεται επίσης από ήττα 1-5 από την Ανόρθωση. Τελευταία επιτυχημένη παρουσία της ήταν το 1-1 με το ΑΠΟΕΛ. Είχε σκοράρει ο Κολοκούδια σε εκείνο το παιχνίδι. Ένα εκπληκτικό γκολ προς το τέλος. Και έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του. Η Αγία Νάπα, η οποία είναι στην ουρά της βαθμολογίας, έχει 9 βαθμούς, έχουν 14 δόξα και ο θέλος. Βλέπετε το σχήμα του Ερμή, Μποκατίνοφ με Πίνα και Ζάρκοβιτς μπροστά του, με Σαμάρα και Λόπες στις πλευρές της άμυνας, Ταραλίδης και Μπεμπά αναμένουμε ότι θα είναι στο κέντρο, με τον Ιμπραήμι να βρίσκεται πίσω από τον Ονίλο και τους Μανού και Μωράν να βρίσκονται στις πλευρές. Ο Νικόδημος Παπαβασιλείου συνηθίζει να δίνει οδηγίες στους μεσοεπιθετικούς να εναλλάσσονται τις θέσεις. Ο Κίτος κατά από τα δοκάρια της Αγίας Νάπας, Μέρτακας και Φίλγκετς στις πλευρές Αντωνίου και Μαρκόσκι στο κέντρο της άμυνας. Περιμένουμε Θεοδόρου, Μπάμπα και Τσούρζουριτς στο κέντρο, Φούσκο και Μάρτσεφ στις πλευρές της επίθεσης και τον Χάπερ στην κορυφή. Έτσι αναμένουμε λοιπόν ότι θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Αν και με μια πρώτη ματιά βλέπω τον Μπάμπα να παίρνει θέση μπροστά στους δύο στόπερ και τους δύο παίχτες που είναι μαζί του στο κέντρο να τον πλαισιώνουν δεξιά και αριστερά. Μια μικρή διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στην Αγία Νάπα. Επίσης βλέπω τον Μάρτσεφ να κινείται προς την κορυφή και τον Χάπερ να είναι στα αριστερά. Αυτά σε σχέση με το σχήμα που δώσαμε πριν από λίγο, για να είμαστε ακριβείς. Πίνα. Πρώτες πάσες από τους παίκτες του Ερμή.
Σαμάρας. Είπαμε για την σημαντική απουσία του Τσίνα, ενός από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ερμή και πέρσι και φέτος. Πρώτο πλάγιον out υπέρ της Αγίας Νάπας. Τελέστηκε από τον Phil Gates. Πίνα. Σαμάρας. Πιέζουν από ψηλά και αναγκάζουν τους παίκτες του Ερμή να γυρίσουν την μπάλα πίσω στον Μποκατίνοφ. Πίνα. Αντωνίου. Απομάκρυνε. Ο Φούσκο θα περάσει μπαλιά απέναντι για τον Μάρτσεφ. Γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Έγινε η σέντρα, έβαλε το σώμα εκεί ο Σαμάρας και παραχώρησε το πλάγιον out. Νάτος εδώ. Κωνσταντίνος Σαμάρας. Εκτελέστηκε το πλάγιον out. Μάρτσεφ προσπαθεί να γυρίσει κλεισμένος από δύο παίκτες του Ερμίου. Μπεμπά είναι ο παίκτης ο οποίος θα καθαρίσει την φάση και θα περάσει πιο μπροστά. Μπαρκόσκι. Χάπερ. Άνοιξε παιχνίδι ο Θεοδόρου. Παλιά από τον Μέρτακα στην περιοχή. Ο Λόπες ελέγχει την φάση, τον πιέζει ο Χάπερ. Ο Νίλο προσπαθεί με τον Αντωνίου εκεί. Ταραλίδης. Μανού. Ιμπραήμι δεν μπορεί εκεί με τον Πάπα. Ιμπραήμι ο οποίος επιστρέφει στο γήπεδο εδώ στο Τάσος Μάρκου. Θυμάστε ότι πέρσι είχε έρθει μέσα της σεζόν στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου και έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο εξάμηνο. Ζάργοβιτς. Κίνηση από τους παίκτες του Ερμή. Ψάχνει στήριγμα ο Ζάργοβιτς. Μανού, περνάει μπάλα. Έρχεται ο Μαρκόσκι μπροστά από τον Ονίλο να διώξει. Ο Φούσκο. Μάρτσεφ θα κάνει το σουτ, έβαλε το αριστερό πόδι ο Πίνα. Χαπέρ. Θεοδόρου. Φούσκο. Ακόμα μια διαφοροποίηση είναι ότι ο Φούσκο κινείται στον κεντρικό διάδρομο. Μανού. Το πλάγιο είναι υπέρ της Αγίας Νάπας. Φούσκο τον βλέπετε εδώ. Παίζει αυτός λοιπόν στον κεντρικό διάδρομο πίσω από τον Μάρτσεφ και παίζει δεξιά, εναλλάσσεται με τον Τζούρσουρις. Τον βλέπετε τώρα να ζητά αυτός την μπάλα. Εναλλαγή εκεί από τους χαφ της Αγίας Νάπας, η μπάλα πάει πίσω και γίνεται το λάθος. Και ο Νίλο έχει την ευκαιρία τώρα για τον Ερμή. Θα τον προλάβει την τελευταία στιγμή ο Μπάμπα. Πρώτη προϋπόθεση στον αγώνα για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Μπάμπα. Να σταματά τον πρώτο σκόρερ της ομάδας της Αραδίπου. Έγινε φάουλ εκεί από τον Σαμάρα. Εδώ ξαναβλέπουμε. Κάτω χαμηλά γίνεται το φάουλ. Πέμπτο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από την Cita Vision. Προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Αγία Νάπα Ερμής στο 0-0, χωρίς ευκαιρία μέχρι στιγμής. Με όρεξη όπως βλέπουμε από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Χάπερ. Φούσκο. Τζούρσουριτς. Ήρθε ο Μωράν να κερδίσει την μπάλα. Ο Αντωνίου απομακρύνει. Ο Πίνα.
Μπάμπα θα χάσει και βγαίνει με προϋποθέσεις. Με τέσσερις παίκτες η Αγία Νάπα. Έγινε το λάθος ωστόσο και ο Ταραλίδης ψύχρεμα βρήκε τον Λόπες. Από εκεί μπάλα στον Μανού. Πίεση από τον Θεοδόρου. Σταμάτησε την επίθεση του Ερμή. Ζάρκοβιτς. Ταραλίδης. Μανού. Ήτσι, κάτω τα χέρια. Ήρθε ο Χάπερ πίσω και βοήθησε. Παπά. Φούσκο. Κίνηση από τον Μάρτσεφ. Προτιμά να παίξει απέναντι και είναι πολύ ωραία η πάσα. Φτάνει στον Μέρτακα. Φούσκο. Πρόλαβε ο Πίνα και διώξε σε πλάγιον out. Έγινε φάουλ στον Μπεπά. Η αγωνιστική θα συνεχιστεί αύριο. Μόνια Δόξα στις 4. Ο Θέλος Ανόρθωση ζωντανά από το Cita Vision Sports 2 επίσης στις 4. Και ένα μεγάλο ντέρμπι ΑΕΛ ΑΕΚ στις 6 ζωντανά από το Cita Vision Sports 1. Όπως είπαμε και πριν, θα ολοκληρωθεί η 18η ημέρα του πρωταθλήματος τη Δευτέρα. Εθνικός Άχνας Απόλλων ζωντανά από το Cita Vision Sports 1 στις 7. Η παλιά για τον Μάρτσεφ μέσα στην περιοχή περνάει απέναντι. Περνάει μπάλα μπροστά από τον Μποκατίνοφ. Την αφήνει στην ουσία να καταλήξει έξω. Πρώτη καλή στιγμή για την Αγία Νάπα με τον Μάρτσεφ να κηρύττει στην πλάτη της άμυνας, να βγαίνει πλάγια. Το σούτ ωστόσο που επιχείρησε δεν απήλυσε καθόλου τον Μποκατίνοφ. Θα πάμε λίγο κάτω στους πάγκους, τον Χρήστο Ανδρονίκου, να δούμε αν οι προπονητές έχουν πει κάτι αξιόλογο που μπορεί να μας μεταφέρει. Χρήστο. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι τον τρόπο με τον οποίο κλαμβάνουν, αν θέλεις, αυτά τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι οι δύο προπονητές. Συνεχώς χειροκροτάει ο κύριος Σεργίου, βλέποντας την ομάδα του να είναι άκρος απαιτητική στον αγώνα και να έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής 2-3 πολύ καλές προϋποθέσεις. Για να δούμε τώρα τον Μπεμπά να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι εκεί ο Αντωνίου και τον σταμάτησε. Και η Αγία Νάπα προσπαθεί να βγάλει κόντρα επίθεση. Ναι, Χρήστο, μπορείς να ολοκληρώσεις. Έχει δημιουργήσει 2-3 πολύ καλές προϋποθέσεις και αυτό ικανοποιεί τον κύριο Σεργίου. Από την άλλη, βλέπω τον Νικόδημο Παπαβασιλείου να είναι κάπως ανήσυχος, καθώς η ομάδα του για την ώρα δεν μπόρεσε να απειλήσει, ενώ κινδύνεψε και σε κάποιες περιπτώσεις η άμυνά της. Για την ώρα πάντως μπαίνει, έχω την εντύπωση, καλύτερα στον αγώνα η ομάδα της Αγίας Νάπας. Ο Νίλο εδώ θα κερδίσει το κόρνερ από την παρέμβαση δύο αμυντικών. Εκεί ο Μαρκόσκι νομίζω ήταν ο παίχτης ο οποίος έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Να εδώ, πρώτο σκόρερ του Ερμή. Εδώ ξανά η φάση. Δέκα γκολ έχει σημειώσει ο Νίλο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ιμπραήμι, όπως βλέπετε, είναι έτοιμος για να εκτελέσει το κόρνερ. Απομακρύνθηκε η μπάλα. Έφτασε στον Μπεμπά. Ο οποίος έχασε από τον Τζούρσουριτς. Απλώνεται η Αγία Νάπα. Με τον Φούσκο θα περνά στον Θεοδόρου, ψύχρεμα. Μπάλα φτάνει στον Χάπερ. Ο Τζούρσουριτς, ο Μαρκόσκι. Και τώρα ο Φίλγκεϊτ, από την πίεση του Μανούβρη και τον Μπάμπα.
Χάμπερ. Άλλαξαν 6-7 πάσες και έφτασαν έξω από την περιοχή οι παίκτες της Αγίας Ναύας με τον Μάρτσεφ να φέρνει την μπάλα στο αριστερό να κάνει το σουτ. Ο Θεοδόρου από μακριά έξω. Πολύ καλή προσπάθεια υπό την έννοια ότι προηγήθηκαν αρκετές πάσες. Βγήκε με ορθόδοξο τρόπο στην επίθεση η γηπεδούχος ομάδα και έκανε την τελική προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε στο τέλος την φάση με τον Θεοδόρου. Δεύτερη τελική προσπάθεια με προϋποθέσεις από πλευράς των γηπεδούχων. Παλιά είναι για τον Ιμπραήμι, κλεισμένος από δύο παίκτες της Αγίας Νάπας. Θα κερδίσει ο Μπάμπα. Φούσκο. Μέρτακας περιμένει ο Τζούρζουλιτς. Θα κρατήσει την μπάλα. Θεοδόρου. Παλιά για τον Μέρτακα, έρχεται ο Πίνα να καθαρίσει την φάση και να παραχωρεί στο πλάγιον out. Θεοδόρου διώχνει ο Ζάρκοβιτς σε νέο πλάγιον out. Με ένα 4-1-4-1 είναι που παίζει η Αγία Νάπα με τον Μπάμπα μπροστά από του στόπερ και μια τετράδα αποτελούμενη από Τζούρσουριτς, Φούσκο, Χάπερ και Θεοδόρου που παίζουν πίσω από τον Μάρτσεφ. Σαμάρας. Πίνα. Ο Νίλο. Ζάρκοβιτς. Παλιά προς το μέρος του Μανού. Απέναντι περιμένει ο Ιμπραήμι. Γύρισε την μπάλα ως μη γενόμενη φάση. Σήκωσε την σημαία ο πρώτος βοηθός, ο Στυλιανός Νικήτας. Και σφύριξε αμέσως ο κύριος Νικολάου. Για να δούμε εδώ. Ο Αντωνίου δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι σε λίγο από το Sports Plus 2, Chelsea Manchester City στην Premier League. Έχουμε επίσης γαλλικό και ιταλικό πρωτάθλημα απόψε. Nantes Lille στις 9 από το Nova Sports 2 και Roma Empoli στις 10 παρατέταρτο από το Cita Vision Sports 1. Καλές επιλογές για τη συνέχεια. Εύχομαι βεβαίως να μας κρατήσει εδώ το μάτς με το ενδιαφέρον. Με την Αγία Νάπα προς το παρόν έχω την εντύπωση να είναι καλύτερη από τον Ερμή. Και ξανά να βγαίνει με προϋποθέσεις με τον Χάπερ να προσεγγίζει την περιοχή. Να δίνει στον Τζούρζουρις ο οποίος πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Το πρώτο με τη φανέλα της Αγίας Νάπας. Ιβαν Τζούρζουριτς στο 15ο λεπτό. Η Αγία Νάπα μετουσιώνει την υπεροχή της σε γκολ. Και οι πρωταγωνιστές το πανηγυρίζουν. Τη στιγμή που λέγαμε ότι η Αγία Νάπα πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, είναι η ομάδα η οποία προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή με μεγαλύτερη ευκολία και στην τρίτη τελική της προσπάθεια με αυτό το εκπληκτικό γκολ από τον Τζούζουριτς καταφέρνει να προηγηθεί και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο 15ο λεπτό του παιχνιδιού. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ερμή.
ο οποίος είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και στον αγώνα με την Ομόνια, το τελευταίο που είχε δώσει στο πρωτάθλημα. Ο Νίλο. Λόπες. Μαρκόσκι πρώτο στην μπάλα. Λόπες. Ζάρκοβιτς, Μπέμπα. Παίρνει το φάουλ από τον Φούσκο. Να σφυρίξω, λέει ο κύριος Νικολάου. Έχουν ανέβει και οι στόπερ του Ερμή, ο Ζάρκοβιτς και ο Πίνα. Κίτος δίνει οδηγίες στους αμυντικούς τους. Ο Αντωνίου προσπαθεί να τους κρατήσει εκτός περιοχής. Έσκασε η μπάλα, έγινε το σούτ από τον Ονίλο. Απομάκρυνε την μπάλα ο Μαρκόσκι. Φώναξαν για χέρι του αμυντικού, του Σκοπιανού, της Αγίας Νάπας. Φάση που συνεχίζεται, θα το δούμε στην συνέχεια. Μαρκόσκι, Τζούρσουριτς, Αντωνίου. Πάσα είναι για τον Μάρτσεφ, ο οποίος κινείται από αντικανονική θέση. Εδώ είναι το σούτ από τον Ονίλο. Μπορεί να χτυπάει μπάλα στο χέρι, όμως δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Ούτε σε αφύσικη θέση είναι το χέρι, ούτε έχει επεκτείνει τον όγκο του σώματος ο Μαρκόσκι. Νομίζω ήταν σωστός ο κύριος Νικολάου που έδωσε συνέχεια. Εκτελέστηκε στα γρήγορα με τον Μανού, το σούτ αποκρούει ο Κίτος. Εκπληκτική φάση για τον Ερμή. Και πάρα πολύ καλή αντίδραση από τον Κύπριο τερματοφύλακα της Αγίας Νάπας. Βλέπουμε ξανά γρήγορη εκτέλεση. Αμέσως το σουτ με το δεξί χέρι θα διώξει την μπάλα μόλις έξω. Πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Ερμή στον αγώνα. Υπήρξαν και κάποιες διαμαρτυρίες, όπως με ενημερώνει ο Χρήστος από την Αγία Νάπα. Εδώ δεν μπορούν να συνεννοηθούν σωστά. Εμείς ξαναβλέπουμε και από άλλη κάμερα το πολύ ωραίο σούτ από τον Μανού και την εξαιρετική αντίδραση από τον Κίτ, ο οποίος σηκώνεται ψηλά, πλώνει το δεξί χέρι και βγάζει την μπάλα έξω από τα δίκτυα. Εδώ γίνεται φάουλ από τον Μπεμπά. Στον σκόρερ τον Τζούρσουριτς έγινε το φάουλ. Βλέπετε την χαρακτηριστική κίνηση του διαιτητή. Στείνει και το τείχος στο σημείο που πρέπει. Ο Τσούρσουριτς εκτελεί και πάλι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ. Ο Ιβάν Τσούρσουριτς γίνεται το πρόσωπο του αγώνα σε 20 λεπτά παιχνιδιού με δύο φοβερά γκολ. Τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα για τον Ερμή. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Έχει κοντράρει κάπου η μπάλα και πάει στη γωνία. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Μποκατίνοφ. Παίρνει ύψος και πάει στο παραθυράκι.
Στο 21ο λεπτό λοιπόν, στο 20ο λογικά θα πρέπει να σημειώθηκε τον γκολ. Με σκόρερ τον Ιβάν Τζουρζουριτς. Η Αγία Νάπα παίρνει πλέον πολύ μεγάλο προβάδισμα. Και ο Ερμής έχει ένα βουνό να ανέβει αν, για να υλοποιήσει τον στόχο για τον οποίο ήρθε στο παραλίμνη. Ο Μανού θα κερδίσει το πλάγιον out. Στο πρόσωπο του Φιλκέιτ χτύπησε η μπάλα. Ήταν έξαλλοι πανηγυρισμοί, Χρήστο, έτσι. Στο δεύτερο γκολ του Φιλκέιτ από πλευρά του κυρίου Σεργίου και του πάγκου της Αγίας Νάπας. Αν και έτρεξε να παίξει γρήγορα, ο Χάμπερτον σταμάτησε στην φάση ο Τσούρτσουριτς για να στήσει την μπάλα και νομίζω ήταν πολύ καλή επιλογή, εκ των υστέρων φαίνεται. Το λέγαμε πάντως, Παύλο, ότι μπήκε πάρα πολύ απαιτητική, μαχητικότατη, όπως πάντα η Αγία Νάπα. Και εντάξει, κάποιος ρίχνοντας μια ματιά στην βαθμολογία και με τα μεταγραφικά δεδομένα των τελευταίων ημερών θα μπορούσε εύκολα να θεωρήσει ως ξεγραμμένη αυτή την ομάδα, αλλά άντε να την ξεγράψεις τώρα. Είναι εδώ και θα δώσει όρες στις δυνάμεις, φαίνεται αυτό, για να πετύχει στο τέλος τον στόχο της. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο παίρνει σημαντικό προβάδισμα και το οποίο, Χρήστο, όμως θα συμφωνείς μαζί μου ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Οπωσδήποτε. Είμαστε μόλις στο 22ο λεπτό. Βέβαια, για την ώρα, έτσι όπως κυλάει και με την εικόνα των δύο ομάδων, νομίζω είναι πολύ καλό το προβάδισμα για την Αγία Νάπα. Θα πρέπει να αλλάξει πράγματα σίγουρα ο κύριος Πάο Βασιλείου. Και το πρώτο πράγμα που ενδεχομένως θα πρέπει να κάνει ο Ερμής είναι τουλάχιστον να μειώσει το σκορ πριν το τέλος του ημιχρόνου, αν θέλει. Σημαντικότατο, βεβαίως. Έχει περισσότερες πιθανότητες για να διεκδικήσει κάτι από αυτό το ματς. Για να δούμε τώρα. Θα γίνει το σούτ από τον Ονίλο. Ο Σαμάρας με το δεξί θα κάνει το σούτ, πέφτει ο Κίτος. Δεν έχει βγει η μπάλα. Τώρα θα την κερδίσει ο τερματοφύλακας. Ο Κίτος βγήκε από την εστία του. Το σούτ που έγινε από τον Σαμάρα. Αποκρούει ασταθώς ο τερματοφύλακας. Στη συνέχεια δεν μπορεί. Όμως θα γίνει τελικά κάτοχος της μπάλας. Ζάρκοβιτς. Θα κάνει την σέντρα. Ψύχρεμα ο Μαρκόσκι. Θα βρει τον Ζαχαρία Θεοδόρ. Έγινε φάουλ από τον Μανού και έχει σφυρίξει ο κύριος Νικολάου. Εδώ γίνεται το φάουλ, κάτω χαμηλά. Χάπερ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Χάπερ. Θα κρατήσει την μπάλα και θα την περάσει δεξιότερα στον Μάρτσεφ. Με το αριστερό το σούτ άστοχο. Ο Ερμής έχει σοβαρότατο πρόβλημα στην αμυντική του ισορροπία. Κάθε φορά που η Αγία Νάπα προσεγγίζει την περιοχή, έχουμε ή τελική προσπάθεια, ή ευκαιρία, ή γκολ. Γι' αυτό άλλωστε φαντάζομαι, Χρήστο Ανδρονίκο, ο κύριος Παπαβασιλείου, πέρα από το γεγονός ότι η ομάδα του βρίσκεται με 2-0, φωνάζει συνεχώς τους παίκτες του. Παύλο, νομίζω ότι αυτό που φαίνεται και αυτό που στοιχίζει νομίζω για την ώρα στην ομάδα του Ερμή είναι το γεγονός ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά οι Λόπες και Σαμάρας και όταν αποσπούν την μπάλα του Ερμή όντας αμυνόμενοι, όταν αμύνονται, βγαίνουν μπροστά ο Χάπερ μαζί. Μαζί με τον Τσούρτσουριτς, με αριθμητική ισορροπία, έχοντας αριθμητική ισορροπία 2-2. Είναι πολλές φορές που έγινε αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι γενικότερα παρουσιάζει πρόβλημα η αμυντική ισορροπία του Ερμή και στον χώρο του και στον κεντρικό διάδρομο ακόμα, που βρίσκονται η Πίνα και Ζάρκοβιτς και ο Μπεμπά με τον Ταραλίδη. Κάτι δεν πάει καλά. Σημείωσε ότι από τον κεντρικό διάδρομο μπήκαν τα γκολ. Και από τον κεντρικό διάδρομο δόθηκε το φάουλ που προήλθε το δεύτερο γκολ. Εδώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση.
Ταραλίδης κάθετα προσπαθεί να παίξει με τον Ονίλο και τον Μανού. Ο Μανού στην περιοχή στο δοκάρι, αλλά μεγάλη ευκαιρία για τον Ερμή που συνεχίζει με Ονίλο και Λόπες. Υπάρχει φάουλ στον Λόπες από τον Φίλγκετ. Χορταστικό θέαμα σε αυτό το μάτς, με την αντίδραση του Ερμή να έρχεται σε δύο περιπτώσεις με πρωταγωνιστή τον νέο αποκτηθέντα Μανού. Πρώτα τον σταμάτησε ο Κίτος και στη συνέχεια το αριστερό δοκάρι του Κίτου. Αυτή είναι η τελευταία φάση για τον Ερμή. Έκανε αμέσως το σούτ ο Μανού. Στο 27ο λεπτό είμαστε. Τελέστηκε το φάουλ από τον Ιμπραήμι. Τον Χάπερ διεκδικεί την μπάλα. Θα την διώξει ο Μάρτσεφ. Πάει ο Θεοδόρου μαζί με τον Πίνα. Ο Φούσκο έγινε φάουλ νωρίτερα στον Πίνα. Σαμάρας, Ταραλίδης, Λόπες, Μανού. Και το πλάι ο Νάουτ είναι υπέρ της Αγίας Νάπης. Με τα γκολ στο 15ο και στο 20ο από τον Τζούρτζουριτς, οι παιδούχοι προηγούνται με 2-0 του Ερμή. Ζωντανή μετάδοση της Cita Vision από τον Τάσο Σμάρκου, προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Πήγε να περάσει πάσα ο Μωράν στον Ονίλο. Ο Μαρκόσκι με τον Ονίλο. Τώρα θα διώξει ο Σκοπιανός. Η μπάλα κατέληξε στον Πίνα. Από εκεί στον Ζάρκοβιτς. Κερδίζει μέτρα ο Ερμής στα τελευταία λεπτά, προσπαθώντας να πετύχει έναν γκολ και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση των στόχων του σε αυτό το μάτς. Και πολύ νωρίς να πει κάποιος ότι είναι αδύνατο να το καταφέρει. Ταραλίδης, Πίνα, Μπεμπά, κίνηση από τον Λόπες, ο Μανού, Μπεμπά, Λόπες, Μανού. Μπράβο ρε, θα κερδίσει το πλάγιο Νάουτς. Ο Λόπες πάει για μακρινή εκτέλεση. Πέρασε η μπάλα από τον Ταραλίδη, βγήκε ο Κίτος και μπροστά από τον Σαμάρα έγινε κάτοχος της μπάλας. Είμαστε ήδη στο ημίωρο, στο 30ο λεπτό. Βλέπετε τον Νικόδημο Παπαβασιλείου, με βέβαιος ότι σκέφτεται πως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του από τον πάγκο. Τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα ανέμεναν στην ομάδα της Αραδίπου. Με το πολύ καλό ξεκίνημα στα πρώτα 20 λεπτά της Αγίας Νάπας ήταν σχεδόν απόλυτα κυρίαρχος. Κυρίαρχη η ομάδα της Αγίας Νάπας και ήταν και ουσιαστική με τα γκολ από τον Φιλγκέιτ, σε αντίθεση με τον Ερμή, ο οποίος στις δύο ευκαιρίες του με τον Μανού δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Μανού έδωσε στον Μωράν. Απομακρύνθηκε η μπάλα, έφτασε στον Θεοδόρου και από εκεί στον Μέρτακα. Με ψυχραιμία στον Τζούρσουριτς ξεδιπλώνεται η Αγία Νάπα. Η μπάλα πάει στον Φούσκο που κάνει αβίαστο λάθος. Και έτσι ο Μανού κερδίζει και περνάει πιο μπροστά στον Λόπες. Ο Χάπερ θα παραχωρήσει το πλάγιον out. Yeah.
Και πάλι μακρινή εκτέλεση. Ο Ταραλίδης πρόλαβε να περάσει και πάλι έχουμε φωνές. Χτύπησε πάνω στον Μπάμπα η μπάλα. Μανού, για να δούμε αν θα προλάβει. Πρόλαβε, όχι, έχει σηκώσει ο βοηθός. Ως μη γενόμενη φάση. Εδώ ξαναβλέπουμε προηγουμένως ο Ταραλίδης κερδίζει την κεφαλιά. Νομίζω στο σώμα του χτυπά του Μπάμπα, έτσι κι αλλιώς το χέρι είναι κοντά στο σώμα. Η υπεροχή του Ερμή στην κατοχή της μπάλας νομίζω ότι είναι εμφανής. Ο Νίλο βγαίνει ο Κίττος με σταθερότητα, γίνεται κατοχός της μπάλας, ψάχνει και στήριγμα, θα παίξει τελικά εκεί κοντά. Φούσκο. Αβίαστο λάθος από τον Φούσκο, έχει χαλάσει λίγο η ισορροπία του της Αγίας Νάπας. Δεν έχει την ηρεμία που είχε στα πρώτα λεπτά, νομίζω ότι σε αυτό παίζει ρόλο η πίεση που ασκούν οι ποδοσφαιριστές του Ερμή. Ακούτε και τον Νικόδημο Παπαβασιλείου που φωνάζει να πιέσουν την μπάλα. Να, ο Ταραλίδης εδώ, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιον out. Ο ίδιος θα εκτελέσει προς το μέρος του Μανού. Ο Κίττος έδιωξε με το αριστερό Σαμάρας, πάει να κερδίσει. Κάτοχος της μπάλας ο τερματοφύλακας της Αγίας Νάπας. Χάπερ. Ο Φούσκο πίσω. Μπάμπα. Αλλάζει με τον Φιλ Γκέιτ. Αντωνίου Μέρτακας. Ναι, Χρήστο, σε ακούμε. Παίχτες του να πιέζουν ο Νικόδημος Παπαβασιλείου, δεν θέλει να αφήνει την Αγία Νάπα να κάνει κυκλοφορία. Τους λέει χαρακτηριστικά πρέπει να κερδίσουμε αυτά τα μέτρα. Ιδιαίτερος τώρα που κρατάνε τη Αγία Νάπα στην μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, θέλει πολύ πιο έντονη πίεση για να μπορέσει να βγάλει επίθεση μέσα από κάποιο κλέψιμο. Γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Παπαβασιλείου ότι η ομάδα του θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες, το είπαμε και πριν, αν καταφέρει τουλάχιστον να μειώσει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Νίλο με προϋποθέσεις, ο Ιμπραήμι περιμένει απέναντι. Έδιωξε ο Αντωνίου και στη συνέχεια, ενώ υπάρχει παίχτης ο Πάπα, είναι στο έδαφος. Στο πρόσωπο φαίνεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Να το δούμε και από γενικό πλάνο αν το έχουμε, παιδιά. Σιγά σιγά λίγο να το πάμε. Α, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Ενδεχομένως. Λοιπόν, είμαστε 10 και κάτι λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Το 2-0 παραμένει. Ο Ερμής ασκεί μεγαλύτερη πίεση στα τελευταία λεπτά στην Αγία Νάπα και προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Πάπα θα πρέπει να βγει και στη συνέχεια να επανέλθει. Επιστρέφουν οι παίκτες της Αγίας Νάπας σε αυτούς του Ερμή και το παιχνίδι συνεχίζεται. Επιστρέφει και ο Μπάμπα. Ταραλίδης. Βλέπετε ότι πλέον οι παίκτες της Αγίας Νάπας μαζεύονται στο μισό τους γήπεδο. Δεν βγαίνουν ψηλά.
ο Μανού με αρκετό χώρο. Περνάει ωραία πάσα στον Λόπες. Αμέσως η σέντρα από τον Πορτογάλο. Έδιωξε ψύχρεμα ο Μαρκόσκι. Κερδίζει ο Χάπερ. Ο Φούσκο. Πίεση από τον Μανού. Το φάουλ υπέρ της Αγίας Νάπας. Εδώ ο κορυφαίος μέχρι στιγμής ποδοσφαιριστής του Ερμή. Σε δύο περιπτώσεις απείλησε. Για να σκοράρει. Είχε θητεύσει κάποιους μήνες και πέρσι στην ομάδα της Αραδίπου, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Γι' αυτό άλλωστε και επέστρεψε. Ιμπραήμι. Ωραία παίζει με τον Μωράν. Μανού. Μπροστά από τον Φίλγκεϊτ. Σέντρα απέναντι, πάρα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τον έχουν δει κιόλας οι τηλεθεατές μας, Χρήστο, τον Νικόδημο Παπαβασιλείου, να ζητά από τους ακραίους επιθετικούς να αλλάξουν πλευρά, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Μανού και ο Νίλο διασώζονται για την ώρα. Ναι. Αυτός που δεν έχει μπει κατά την άποψή μου στο παιχνίδι, αυτοί μάλλον που θα μπορούσαν να βοηθήσουν μεσοεπιθετικά τον Ερμή και ακόμα να μπουν στο μάτς είναι ο Μωράν και ο Ιμπραήμι. Σωστά. Πολύ σωστά. Ειδικά ο Ιμπραήμι στην θέση που αγωνίζεται πρέπει να πάρει περισσότερη μπαλά. Είναι καλά κλεισμένος εκεί. Ο Πάπα κάνει πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά. Βλέπετε και τον Λευτέρη Μέρτακα που ήρθε στην Αγία Νάπα από την ΑΕΚ. Και αυτός σε γνώριμα λιμέρια, έπαιξε αρκετά χρόνια στην Ένωση. Κατάγεται από την περιοχή εδώ. Λόπες. Ταραλίδης. Θα δώσει στον Πεπά. Το σούτ από τον Ταραλίδη. Στο σώμα του Μαρκόσκι μπάλα και φτάνει στον Σαμάρα. Η σέντρα απέναντι περνάει από όλους. Ο Νίλο. Ο Μπέπα θα σταματήσει την μπάλα πάνω στα σώματα των αμυνωμένων. Απομακρύνουν τις Αγίας Νάπας και πάνε να βγάλουν και κόντρα επίθεση. Όμως ο Πίνα κάνει καλή άμυνα στον Μάρτσεφ. Αναχτά τον έλεγχο της μπάλας η ομάδα του Ερμή και με τον Μανού επιτίθεται. Ο Νίλο δεν μπορεί για την κεφαλιά. Ο Μαρκόσκι κέρδισε για ακόμα μια φορά την μάχη στην μεγάλη περιοχή. Και ο Θεοδόρου τώρα θα χάσει την μπάλα από τους παίκτες του Ερμή που μαρκάρουν. Και με τον Ταραλίδη προσπαθούν να εκδηλώσουν εκ νέου επίθεση. Στο 31 το λεπτό είμαστε. Σέντρα από τον Λόπες. Ο Νίλο. Ναι, Χρήστο. Όχι, πώς εσένα, όχι, πώς εμάς. Ναι. Ναι, με τον Μανού. Οι δύο ευκαιρίες με τον Μανού ήταν οι πιο σημαντικές. Και ένα σούτ από τον Σαμάρα επίσης, το οποίο απέκρουσε ο Κίττος. Βέβαια, όσο πιο κοντά στην μεγάλη περιοχή της Αγίας Νάπας πλησιάζει ο Ερμής, τόσο οι προϋποθέσεις όπως και τώρα δημιουργούνται. Όμως ο Κίττος βγαίνει και χωρίς κανένα πρόβλημα κερδίζει την μπάλα προς απογοήτευση του Νικόδημου Παπαβασιλείου. Περίμενε καλή πάσα, αν τον έχετε ακούσει, τον Νικόδημο Παπαβασιλείου. Καλή τελική πάσα από τον Λόπες, με αυτόν ταχύ. Εδώ ο Μπεμπά κάνει φάουλ. Μποκατίνοφ λίγο βιαστικά. Ζάρκοβιτς.
Μπεμπά. Χάπερ. Για να δούμε τον Πίνα. Ψύχρεμα ο Χάπερ, γυρίζει στον Φίλγκέιτ. Μπέμπα και πάλι. Λαθασμένη πάσα από τον Ιμπραήμι. Πήγε να βρει τον Μωράν. Ο Φούσκο. Αντωνίου. Χάπερ, Φίλγκέιτ. Ο Φούσκο θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπέμπα. Τζούρσουριτς. Αντωνίου. Μπάμπα. Χάπερ, πολύ ωραία. Μάρτσεφ, ο Τζούρσουριτς είναι. Δεν θα περάσει πάσα του, κερδίζουν οι Τουερμοί με τον Μπεμπά να βγάζει πάσα στον Ονίλο. Τον Μαρκόσκι να τον πιέζει, ο Ονίλο εξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάλας και στη συνέχεια κερδίζει το φάουλ από τον Φίλγκέιτ. Ακόμα 3 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ ξαναβλέπουμε την πολύ ωραία ενέργεια από τον Ονίλο και τον Φίλγκέιτ να μπαίνει στο διάδρομό του. Στο μεταξύ ο Ερμής έχει κερδίσει ακόμα ένα κόρνερ, πάει ο Ιμπραήμι. Έχουν ανέβει και πάλι η κεντρική αμυντική. Εκτέλεσε ο Ιμπραήμι. Μωράν, Ιμπραήμι. Πέρασε. Φίλγκέιτ κέρδισε την μπάλα. Θεοδόρου. Ωραία κίνηση από τον Τζούσουριτς και μεγάλη πάσα απέναντι. Μέρτακας πρόλαβε, αλλά πρόλαβε και ο Σαμάρα στη συνέχεια να τον κλείσει. Ζάρκοβιτς. Ιμπραήμι. Αμέσως περνά απέναντι. Ο Αντωνίου είναι ο παίκτης που θα διώξει. Ο Ταραλίδης αλλάζει με τον Μπέπα. Υποδέχεται εκ νέου ο Ελλαδίτης. Σαμάρας. Ο Νίλο. Γύρισε την πάσα, έδιωξε ο Μαρκόσκι. Ο Χάπερ πιέζει τον Πίνα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Περιμένουμε, Χρήστο, αν θα υπάρξει χρόνος καθυστέρησης να μας ενημερώσεις. Ενώ ο Ερμής με παλιά προς το μέρος του Ονίλο εκδηλώνει επίθεση. Ψύχρεμα, πολύ ψύχρεμα ο Μαρκόσκι. Κοιτάξτε πόσο ωραία ελήχθηκε στην περιοχή ο κεντρικός αμυντικός του Ερμή. Και υπό την πίεση του Μανού θα πάρει και το φάουλ στην συνέχεια. Θα κερδίσει και πολύτιμο χρόνο. Ένα λεπτό χρόνος της καθυστέρησης. 1,5 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα στο 2-0 από τα γκολ του Ιβάν Τζούρσουριτς στο 15ο και στο 20ο λεπτό. Εδώ είναι το φάουλ που γίνεται κάτω χαμηλά στον Μαρκόσκι. Ο κύριος Μασιάς έχει δείξει τον χρόνο της καθυστέρησης. Και ο Πίνα αλλάζει με τον Σαμάρα. Μανού. Κέρδισε ο Τζούρσουριτς. Φούσκο καθυστέρησε λίγο εκεί. Κέρδισε ο Μπέπα. Ο Ιμπραήμι προς την ύπασα. Βγαίνει ο Κίττος μπροστά από τον Ονίλο και κερδίζει την μπάλα. Μουσική
Ίσως η τελευταία επιθετική προσπάθεια του Ερμή στο πρώτο ημίχρονο με τον Μανού να μην κάνει καλή πάσα. Και τον Τσούρσουρης να κερδίσει την μπάλα. Ο Χάπερ έχει χώρο, εκεί θα πάει η μπάλα. Περιμένει απέναντι ο Μάρτσεφ. Ενώνονται άλλοι τρεις παίχτες των γηπεδούχων με τον Φούσκο να γίνεται κάτοχος. Τον Χάπερ να ζητά εκ νέου. Ο Φούσκο βάζει στον κενό χώρο. Και έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την γηπεδούχο ομάδα να προηγείται με 2-0 από τα γκολ στο 15ο και στο 20ο λεπτό του Ιβαν Τζούρσουριτς. Δύο πραγματικά πολύ ωραία τέρματα με τα οποία μετουσίωσε την υπεροχή της σε εκείνο το διάστημα η γηπεδούχος ομάδα. Στη συνέχεια ανέβασε στροφές ο Ερμής. Ο παίκτης που βλέπετε ήταν εκείνος που απείλησε την Αγία Νάπα σε δύο περιπτώσεις, ο Μανού. Όμως ο Κίττος και το δοκάρι τον σταμάτησαν. Βλέπουμε το πρώτο γκολ από τον Τσούρσουριτς, προϊόν συνολικής προσπάθειας θα έλεγε κανείς, γιατί είχαν προηγηθεί πάρα πολλές πάσες στη συνέχεια. Πολύ καλή εκτέλεση με τη βοήθεια και της κόντρας. Η μπάλα κατέληξε στο παραθυράκι του Μποκατίνοφ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Αυτά ήταν τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε και τα στατιστικά, πώς η Cita Vision κατέγραψε με τους αριθμούς την εικόνα αυτού του παιχνιδιού. 5 τελικές προσπάθειες από πλευράς των γηπεδούχων, 2 στον στόχο. 4 από πλευράς των φιλοξενουμένων, 3 στον στόχο. Έχουμε 3 αποκρούσεις από τον Κίττο, καμία από τον Μποκατίνοφ. 3 κόρνερ κέρδισε ο Ερμής. 44-56 τελικό ποσοστό κατοχής της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Έχετε την ευκαιρία να μπείτε αν θέλετε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Cita Vision στο Facebook και να διεκδικήσετε εισιτήρια της αγαπημένης σας ομάδας στο διαγωνισμό μας που τρέχει εκεί. Θα είμαστε σε λίγο κοντά σας για να θυμηθούμε όλες τις καλές στιγμές του πρώτου ημίχρονου. Επανήλθαμε στο Τάσος Μάρκου λίγο πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. 2-0 προηγείται η Αγία Νάπα του Ερμή με τα γκολ του Τζούρσουριτς. Να πάμε αμέσως στον Χρήστο Ανδρονίκου να μας πει αν προτίθενται να κάνουν αλλαγή οι δύο ομάδες. Χρήστο. Όχι, Παύλο. Με τους ίδιους 11 που άρχισαν το παιχνίδι συνεχίζουν οι δύο προπονητές. Βλέπω τον Νικόδημο Παπα-Βασιλείου τώρα να σηκώνει τρεις ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Να τους στέλνει για προθέρμανση. Περισσότερο από εκεί περιμέναμε να δούμε αν θα γίνει κάποια κίνηση. Να δούμε και ποια θα είναι η αγωνιστική συμπεριφορά του Ερμή πλέον ύστερα από τις οδηγίες του προπονητή του στην Ανάπαυλα. Πάντως, ναι. Παύλο, θα πρέπει να πούμε ότι σε καμία περίπτωση, ακόμα και μετά το 2-0, δεν είδαμε την Αγία Ανάπα να κλείνεται, αν θες, στο καβούκι της και να περιμένει στην άμυνα της τον Ερμή. Έπαιξε, δεν ξέρω αν το δέχεσαι, εσύ είσαι και προπονητής, έπαιξε επιθετική άμυνα. Σε ολόκληρο το παιχνίδι, σε ολόκληρο το πρόβλημα. Προσπάθησε να πιέσει ο Ερμής, όμως είναι γεγονός ότι η Αγία Νάπα ξεκούραζε την άμυνά της με την προσπάθειά της να βγει στην επίθεση σε αρκετές περιπτώσεις. Για να δούμε εδώ. Δεν υπάρχει κάτι. Και ο Πίνα τελειώνει την φάση παραχωρώντας το πλάγιον out. Η Αγία Νάπα, η οποία θα δώσει και τον επαναληπτικό του κυπέλου με την Ομόνια, ο οποίος θα μεταωθεί ζωντανά από την Cita Vision την Τετάρτη. Και χάσει στο πρώτο μάτς με 4-0. Ο Θεοδόρου ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε η γηπεδούχος ομάδα. Είναι καλά χτυπημένο, εξαιρετική απόκρουση από τον Μποκατίνοφ σε εξεπαφής κεφαλιά από τον Αντωνίου, έχω την εντύπωση. Φοβερή αντίδραση από τον τερματοφύλακα του Ερμή, κρατά την ομάδα του στην κυριολεξία στον αγώνα. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι θα γινόταν αν το σκορ πήγαινε στο 3-0. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Η κεφαλιά από κοντά και η εκπληκτική επέμβαση από τον Μποκατίνοφ. Και πάλι, για να δούμε τώρα, και πάλι γίνεται η κεφαλιά από το ίδιο σημείο. Από τον Φίλκεϊτ αυτή την φορά. Και είναι λογική η αντίδραση από τον Νικόδημο Παπαβασιλείου. Δεν ήταν καθόλου καλή η συμπεριφορά των παιχτών του σε αυτά τα δύο στημένα των γηπεδούχων στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
Ταραλίδης. Μωράν. Χάπερ. Λόπες. Πάσα καλή για τον Ονίλο που γύρισε πολύ ωραία. Έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε το σουτ. Πέρασε έξω. Έχουμε κόρνερ. Δεν φάνηκε από εδώ. Αν και που χτύπησε η μπάλα. Ο Ιμπραήμ εν πάση περιπτώσει ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Το σουτ που γίνεται από τον Μωράν, άστοχο, από πολύ καλή θέση. Συνεχίζει το παιχνίδι να βγάζει τελικές προσπάθειες, φάσεις. Απάντηση στην κεφαλιά νωρίτερα από τον Αντωνίου με τον Μωράν. Ναι, Χριστό. Που πιθανό να προσθεθεί στο παιχνίδι όσο μάτς μας απέμεινε, αρχίζει και δυναμώνει κάπως ο αέρας υπέρ του Ερμή είναι αυτή τη στιγμή. Όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο γνωρίζουν πολύ καλά, Χρήστο, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Παίζει ρόλο αυτός ο παράγοντας στον οποίο έχεις αναφερθεί. Κάποιοι μάλιστα χαρακτήριζαν τον Τάσος Μάρκο στο γήπεδο των ανέμων. Ναι, το σπίτι των ανέμων. Για να δούμε τώρα τον Τζουρτζουρίτς με προϋποθέσεις η Αγία Νάπα. Μέρτακας. Δεν μπόρεσε ο Θεοδόρου, κέρδισε ο Ταραλίδης εδώ. Ιμπραήμι, Σαμάρας. Φούσκο. Ζάργοβιτς. Κέρδισε ο Χάπερ και δίνει ωραία πάσα στον Μάρτσεφ. Ευκαιρία για την Αγία Νάπα. Ο Βούλγαρος στέλνει την μπάλα ψηλά έξω. Ετοιμάζει αλλαγή ο Νικόδημος Παπαβασιλείου. Σε λίγο θα μας ενημερώσει ο Χρήστος. Ο Παουλίνιο είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει. Ο Μπεμπά ενδεχομένως θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει, αν έχω ακούσει σωστά. Ο Αντωνίου εδώ με ψυχραιμία κερδίζει την μπάλα. Αυτός λοιπόν θα αποχωρήσει. Ταραλίδης. Άλλαξε με τον Μανού. Ξανά ο Μανού. Κέρδισαν οι γηπεδούχοι με τον Χάπερ να βρίσκει τον Πάπα. Ταραλίδης. Σαμάρας. Ο νεοεισελθόν Παουλίνιο στις πρώτες επαφές του με την μπάλα θα την χάσει. Από τον Αντωνίου πολύ ωραία θα βρει τον Θεοδόρου. Κίνηση από τον Μάρτσεφ στον κενό χώρο από αντικανονική θέση. Μπροστά από τον βοηθό γίνεται η φάση. Και όπως βλέπουμε ήταν σωστός ο βοηθός. Οριακά μπροστά. Καλή παλιά τώρα φεύγει από κανονική θέση ο Μάρτσεφ. Ο Πίνα τον κλείνει. Καλή κίνηση από τον Μάρτσεφ, πάει να παίξει απέναντι που ερχόταν ο Χάπερ. Όμως η μπάλα καταλήγει στον Μποκατίνοφ.
Ο Ερμής βγάζει αρκετούς παίχτες μπροστά με αποτέλεσμα στην άμυνα να είναι ευάλωτος και να δίνεται η δυνατότητα μέσα από τους πολλούς χώρους, τους γρήγορους επιθετικούς της Αγίας Νάπας να εκδηλώνουν αντεπιθέσεις με προϋποθέσεις. Ο Φίλγκετ θα κερδίσει το πλάγιο νάουτ από τον Μανού. Αντωνίου, Πίνα, Τζούρσουριτς, Θεοδόρου, Ιμπραήμι τώρα. Χάθηκε η μπάλα, κερδίζουν της Αγίας Νάπας. Με τον Μέρτακα βγαίνουν με προϋποθέσεις. Έχουν ανέβει οι παίκτες του Ερμίου. Ο Μέρτακα θα σκάψει την μπάλα για τον Φούσκο. Έρχεται βοήθεια από τον Χάπερο. Φούσκο θα την κρατήσει. Με αντίπαλο τον Ζάρκοβιτς. Χάθηκε το στοιχείο του ευνηδιασμού, όμως ο Φούσκο γύρισε την μπάλα, την έδιωξε ο Πίνα. Κερδίζει πλάγιο να ότι η Αγία Νάπα, η οποία εξακολουθεί να πατά πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, να βγαίνει με προϋποθέσεις στην αντεπίθεση και να κρατά μέχρι στιγμής με άνεση το 2-0, το οποίο έχει υπέρ της από τα πρώτα 20 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Πίνα. Ο Νίλο μαζί με τον Μανού, πέρασε ο Νίλο. Άφησε προς στιγμήν σωστά το πλεονέκτημα και στη συνέχεια σήκωσε το σημειάκι ο βοηθός. Έγινε φάουλ στον Νίλο. Από τον πολύ καλό σήμερα Αντωνίου. Βλέπετε, βρίσκει την μπάλα, όμως μπαίνει και στον διάδρομο του Νίλο και δεν τον αφήνει να την διεκδικήσει. Ο Μανού εκτελεί, έσκασε μπάλα στην περιοχή και έφτασε τώρα στον Ταραλίδη. Παουλίνιο. Διώχνει ο Φιλγκέιτ. Μωράν. Ταραλίδης και τώρα Μανούς, το ένας εναντίον ενός με τον Χάπερ. Προτιμά την σέντρα απέναντι χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Ανδρέας Κίττος γίνεται κάτοχος της μπάλας, έχει περάσει το πρώτο δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Ζωντανή μετάδοση από την Cita Vision, προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Πάντα στο 2-0 η ομάδα της Αγίας Νάπας. Εδώ έγινε φάουλ από τον Πίνα στον Μάρτσεφ. Με το αριστερό χέρι γίνεται το φάουλ. Ο Ζαχαρίας ο Θεοδόρου θα εκτελέσει. Κεφαλιά από τον Ζάρκοβιτς. Ξανά θα διώξει. Ο Νίλο διεκδικεί την μπάλα. Απομακρύνθηκε από τον Φίλγκετ και έφτασε στον Μάρτσεφ. Κατάφερε να την ελέγξει και να αποφύγει και τον Παουλίνιο τώρα. Έκανε το λάθος όμως. Κέρδισαν οι του Ερμή. Φούσκο. Μπαμπά. Ο Νίλο, προϋποθέσεις για τον Ερμή, 4 εναντίον 3. Για να δούμε τον Νίλο, θα τον σταματήσει και θα κερδίσει και το φάουλ εκεί. Ο Αντωνίου. Ο Μαρκόσκι είναι, ο οποίος έχει τραυματιστεί κιόλας. Δεν φαίνεται να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, θα σηκωθεί. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να αντιδράσει ο Ερμής. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ και από την οποία θα ανέμενε κανείς ότι θα ασκούσε πολύ μεγάλη πίεση για να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα. Ετοιμάζει και γι' αυτό τον λόγο άλλωστε ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή ο κύριος Νικόδημος Παπαβασιλείου.
Σε ακούμε, Χριστό. Θα μπει ο Παπαθανασίου σε λίγο και θα βγει ο Αντώνιο Λόπες. Μάλιστα. Βγαίνει αμυντικός, μπαίνει επιθετικός. Ναι, θα περάσει ο Παουλίνιο ενδεχομένως στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Παπαθανασίου θα πάρει θέση κοντά στον Ονίλο. Να δούμε πώς θα αλλάξει το σχήμα της ομάδας του. Τι θα κάνει ο Νικόδημος Παπαβασιλείου προκειμένου να την καταστήσει πιο επιθετική και πιο απειλητική κυρίως. Ιμπραήμι. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Βλέπετε τον Ανδρέα Παπαθανασίου, τον πολύ πύρο επιθετικό του Ερμή, να αντικαθιστά τον Αντώνιο Λόπες. Τελέστηκε το κόρνερ χωρίς κανένα πρόβλημα ο Κίτους. Μάρτσεφ παραχωρεί πλάγιον out. Ο Νίλο κατάφερε να κερδίσει την μπάλα και το κόρνερ. Έρχονται και πάλι υψηλοί του Ερμή. Και ο Ιμπραήμι ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Θα κάνει κάποιες συστάσεις ο κύριος Νικολάου. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Έγινε το λάθος εκεί και κέρδισε την μπάλα ο Χάπερ. Ο Μανού. Εκεί που έστειλε την μπάλα είναι μόνο ο Χάπερ. Ψύχρεμα παίζει με τον Φούσκο. Παλιά προς το μέρος του Μάρτσεφ. Ο Σαμάρας θα τον σταματήσει με φάουλ. Ο Παπαθανασίου είναι μαζί με τον Ονίλο μπροστά, έχει αλλάξει το σχηματισμό ο κύριος Παπαβασιλείου. Μανού. Τοποθετώντας τριάδα στην άμυνα με Ζάρκοβιτς, Πίνα και Σαμάρα. Συνεχίζει λοιπόν ο Ερμής με ένα σχήμα 3-5-2. Σε μια ίστατη προσπάθεια του προπονητή του να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα. Ο Μπερνάρντ Ιμπραήμι. Πλάγιον άουτ, εκτελείται. Ταραλίδης. Περιμένουν Παπαθανασίου και ο Νίλο. Για να δούμε τον Παπαθανασίου στο δοκάρι. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ξεκάθαρη για τον Ερμή να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Με τον Κίτος να είναι ανήμπορος να αντιδράσει ο Παπαθανασίου. Απ' την εσωτερική πλευρά της δοκού χτύπησε η μπάλα. Και τώρα η Αγία Νάπα έχει ευκαιρία να βγει στην κόντρα. Πέφτει κάτω παίκτη της Αγίας Νάπας, δεν υπάρχει κάτι. Πολύ κοντά στην φάση ο Νικολάου. Δεύτερο δοκάρι λοιπόν για τον Ερμή. Με τον νεοεισελθόντα Ανδρέα Παπαθανασίου. Ο οποίος γίνεται τώρα κάτοχος της μπάλας. Ο Νίλο έχει βγει ο Κίτος από την στιά του, βλέπετε. Ο Μέρτακας έρχεται να δώσει βοήθεια για να επιστρέψει ο τερματοφύλακας στη θέση του. Παουλίνιο. Σαμάρας.
Ταραλίδης. Ο Τζούρσουριτς έκανε ωραία ενέργεια και βρήκε τον Θεοδόρου. Απέναντι περιμένει ο Χάπερ. Θα κρατήσει ο Ζαχαρίας Θεοδόρου και τώρα θα περάσει την παλιά απέναντι. Εκπληκτική πάσα ο Χάπερ. Για να δούμε. Δύο εναντίον ενός. Το παίρνει πάνω του ο Καναδός. Απέναντι από τον Μπογκατίνοφ και χάνει την ευκαιρία να τελειώσει το μάτς. Επιμένει ο Ερμής, διώχνει ο Πίνα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι γίνεται εδώ σήμερα. Με πολλές φάσεις και ξεκάθαρες ευκαιρίες. Στο δοκάρι του Παπαθανασίου απαντά με τον Χάπερ με μοναδική ευκαιρία να πετύχει το 3-0. Ταραλίδης από πολύ μακριά το σούτ, άστοχο. Αυτή είναι η φάση η τελευταία. Με τον Χάπερ θα μπορούσε να δώσει πάσα εδώ στον Φούσκο. Το πήρε πάνω του. Δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπογκατίνοφ. Για ακόμα μια φορά ο τερματοφύλακας του Ερμή κρατά τις όποιες πιθανότητες υπάρχουν για την ανατροπή. Και εδώ είναι η ξεκάθαρη ευκαιρία που είχε προηγηθεί από πλευράς Ερμή. Εδώ κερδίζει φάουλο ο Ερμής. Οι φάσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Ο ρυθμός είναι ξέφρενος και επαναλαμβάνω το γεγονός ότι ο Ερμής βγάζει πολλούς παίκτες μπροστά. Και από την άλλη οι παίκτες της Αγίας Νάπας έχουν καθαρό μυαλό και βγαίνουν σωστά στην αντεπίθεση. Μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε απανωτές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Παουλίνιο. Χρησιμοποίησε το χέρι του εδώ. Εδώ είναι το, η προηγούμενη φάση με το χέρι. Ο Ιμπραήμι ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Πάει απευθείας, αλλά η μπάλα περνά έξω. Εδώ βλέπετε ότι από κανονική θέση και στην πρώτη και στην δεύτερη περίπτωση ενεργούν οι ποδοσφαιριστές του Ερμή. Και εδώ είναι η πτώση του ποδοσφαιριστής Αγίας Νάπας. Εξ όσων μπόρεσα να δω, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Η κεφαλιά προς τα πίσω, ο Κίττος χάνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια, τη μαζεύει. Έχει προσδώσει όντως επιθετικότητα ο Νικόδημος Παπαβασιλείου με τις αλλαγές που έχει κάνει και με τον τρόπο που είναι στημένοι πλέον οι παίκτες του, όμως η άμυνα του Ερμή είναι εκτεθειμένη σε αρκετές περιπτώσεις. Για να δούμε τον Ονείρο εδώ που μπαίνει στην περιοχή και κάνει το σούτ. Αποκρούει ο Κίττος. Νέο σούτ από τον Μωράν έξω. Διπλή ευκαιρία για τον Ερμή. Στο 67ο λεπτό. Μούσα Εμγκούνι από πλευράς των γηπεδούχων. Θα αντικαταστήσει τον Θεοδόρου. Εδώ η προσπάθεια από τον Ονείλο πάνω στον τερματοφύλακα Κίττο και στη συνέχεια το σούτ από τον Μωράν. Ναι, Χριστό, σε ακούμε. Αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ο Θεοδόρου και για τον λόγο αυτό έφερε στον πάγκο τον Εμγκούνι, ο οποίος είναι έτοιμος να μπει στο γήπεδο. Ναι, ναι. Ρώτησε όμως ο κύριος Σεργίου τον ποδοσφαιριστή του αν αισθάνεται εντάξει αυτή τη στιγμή.
του είπε ναι. Ίσως να καθυστερήσει λίγο η αλλαγή. Θα δούμε. Θα δούμε. Νομίζω για την ώρα δεν γίνεται η αλλαγή. Μέρτακας. Ατομική προσπάθεια. Κερδίζει την κόντρα και η μπάλα πάει στον Μάρτσεφ. Ο Μανού. Είχε βγει η μπάλα. Είναι ξανά η φάση που είχε προηγηθεί στην μεγάλη περιοχή. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Θα γίνει αλλαγή. Θα γίνει τελικά η αλλαγή όπως με ενημερώνει ο Χρήστος Ανδρονίκου. Και ενώ όπου να είναι θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Μούσα Εμγκούνι λοιπόν, γνώριμη φυσιογνωμία στους Κύπριους φιλάθλους, με επιτυχημένο πέρασμα από την Ομόνια, αντικαθιστά τον Θεοδόρου. Γκούνι, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει πολλά, ένα σοβαρό τραυματισμό έτσι που τον έφερε αρκετά πίσω στην καριέρα του. Εδώ θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω στον Μέρτακα, ο οποίος θα την βγάλει εκτός. Ένα δίλεπτο, τρίλεπτο ανάπαυλα στις πολλές απανωτές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Με τον Παπαθανασίου να απειλεί και τον Αντωνίου να παραχωρεί το πλάγιο νάουτ. Ο Παουλίνιο θα επιχειρήσει μακρινή εκτέλεση που φέρνει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ερμή. Αλλαγή είναι ο Ερμής. Αποκρούστηκε η μπάλα. Έφτασε ξανά στον Παουλίνιο. Έγινε η σέντρα και κεφαλιά, άστοχη από τον Ζάρκοβιτς. Ο Ερμής δεν έχει καθόλου ουσία στην επίθεση σήμερα, δεν έχει τον γκολ. Παύλο. Ναι, Χρήστο. Θα φύγει από το γήπεδο σε λίγο Ταραλίδης και θα μπει στην θέση του ο Μουσταφά, που είναι. Μάλιστα. Μάρτσεφ πάντα. Δεν μπόρεσε να κάνει το σούτο. Τζούρζουριτς. Μανού. Τζούρζουριτς. Δεν πάει μπάλα στον Εμγκούνι, θα την απομακρύνουν. Θα την απομακρύνει ο Πίνα. Ο Κίτος έχασε την μπάλα και ο Ερμής θα μειώσει το σκορ με τον πρώτο του σκόρερ, τον Ονίλο, ο οποίος πετυχαίνει το 11ο του γκολ στο πρωτάθλημα και ξαναβάζει την ομάδα του στην διεκδίκηση είτε ενός είτε τριών βαθμών. Υπάρχει χρόνος στο παιχνίδι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Το λέγαμε και πριν όταν το σκόρ ήταν στο 2-1. Ο Ονίλο λοιπόν στο 72ο λεπτό αξιοποιεί το λάθος του τερματοφύλακα, γλίστρησε ο Κίτος, έχασε την ισορροπία του. Ο Νίλο ήταν στη σωστή θέση. Ακούμπησε την μπάλα, την προώθησε προς την καινή εστία και έγραψε το 2-1. Ένα γκολ που είναι βέβαιο ότι θα δώσει κι άλλη όθηση στον Ερμή, ο οποίος έχει βάλει πολλή πίεση. Έχει δημιουργήσει αρκετές φάσεις αφήνοντας κενά στην άμυνα που έδωσαν τη δυνατότητα και στην Αγία να παρατελειώσει το παιχνίδι. Νέα λοιπόν δεδομένα. Εμγκούνι. Δεν μπορεί ο Χάπερ. Ξανά ο Εμγκούνι. Ο Μανού και τώρα ο Τζούρζουριτς. Περνά πάσα απέναντι για τον Μάρτσεφ. Σαμάρας αφήνει σωστά να περάσει και βρίσκει τον Μωράν. Παπαθανασίου ζητά στον κενό χώρο.
θα κρατήσει με πλάτη και θα πάρει το φάουλ από τον Μάρτσεφ. Ο έμπειρος επιθετικός έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ερμή με την είσοδο του στο παιχνίδι. Παουλίνιο. Σαμάρας. Κεφαλιά προς τα πίσω βγαίνει ο Κίττος. Έχει σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός. Ενδεχομένως ο παίκτης που κινήθηκε προς την μπάλα και... Για να δούμε εδώ, να δούμε και πού πάει η μπάλα. Εδώ η μπάλα πήγε από αντίπαλο, έχει αλλάξει η φάση. Ενδεχομένως να μην το έχει αντιληφθεί ο βοηθός. Εξακολουθεί να έχει υπεροχή ο Ερμής στην κατοχή της μπάλας. Βλέπετε το ποσοστό. Χάμπερ. Εμγκούνι. Μπάμπα. Μάρτσεφ. Πολύ ωραία κίνηση, πάσα. Έγινε το λάθος όμως από τον Πίνα. Κέρδισε ο Εμγκούνι. Ήρθε ο Φούσκο να βρει τον Χάπερ. Ο Μανού. Η μπάλα κατέληξε στον τερματοφύλακα Μποκατίνοφ. Προφανώς δεν θεωρεί ο διαιτής ότι την γύρισε σκόπιμα. Ο Μανού. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Παπαθανασίου δεν θα προλάβει. Out. 15,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ζωντανή μετάδοση από την Cita Vision. Προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Αγία Νάπα Ερμής. 2-1. Σε ένα χορταστικό από πλευράς φάσεων παιχνίδι. Με την Αγία Νάπα να βγαίνει με προϋποθέσεις στον Εμγκούνι να κάνει λανθασμένη εκτίμηση, γιατί ο Χάπερ περίμενε μόνος απέναντι στα αριστερά του. Παουλίνιο. Ο Νίλο. Το πλάγιο είναι υπέρ της Αγίας Νάπας. Νέο πλάγιο. Σαμάρας, Πίνα, ο Εμγκούνι θα κερδίσει την μπάλα από αντικανονική θέση. Βλέπετε ότι από συμπαίκτη του πάει μπάλα και φεύγει αντικανονικά. Παουλίνιο. Χαρακτηριστική τώρα η φάση. Ο παίκτης που βλέπετε δεξιά είναι ο στόπερ, ο Ζάρκοβιτς. Δύο παίκτες μόνο του Ερμή έχουν μείνει πίσω. Τώρα επιστρέφει ο Ζάρκοβιτς. Μωράν. Απελπιστικά άστοχο το σούτ από τον Μωράν. Σεργίου και Παπαβασιλείου ζουν έντονα το παιχνίδι. Ο Κίττος θα δεχθεί κίτρινη κάρτα από τον κύριο Νικολάου γιατί καθυστέρησε να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Ο Εμγκούνι βρέθηκε στο έδαφος όμως το παιχνίδι συνεχίστηκε. Πίνα. Μέρτακας. Κινήθηκε από αντικανονική θέση προφανώς ποδοσφαιριστής του Ερμή εκεί γιατί έχει σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός. Hey.
Εδώ βλέπουμε. Ναι, πάει να εμπλακεί στην φάση παίκτης ο οποίος ήταν ο Παπαθανασίου. Φάουλ έχει κερδίσει η Αγία Νάπα. Ο σκόρερ των δύο τερμάτων της, ο Ιβάν Τζούρζουριτς, εκτελεί στην περιοχή, έσκασε η μπάλα, θα την απομακρύνει. Ο Παπαθανασίου τρέχει ο Νίλο και προλαβαίνει τον Αντωνίου και φεύγει απέναντι από τον Κίτο, θα τον προλάβει εκεί ο Φίλγκεϊτ. Σωτήρια παρέμβαση από τον αριστερό πιστοφύλακα της Αγίας Νάπας για την γηπεδούχο ομάδα. Και ο Παουλίνιο ετοιμάζεται να εκτελέσει ακόμα ένα μακρινό πλαγιονάουτ. Ο Ζάρκοβιτς πρόλαβε να ανέβει για να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Διώχνει ο Τζούρζουρης προς το μέρος του Μάρτσεφ. Πιέζει ο Σαμάρας. Ο Βούλγαρος είναι καλός χειριστής και παίζει απέναντι βγάζοντας μια εξαιρετική πάσα. Αλλά θα προλάβει ο Πίνα τον Εμγκούνι. Είναι προφανές ότι δεν είναι ο Εμγκούνι που γνωρίζαμε παλιά. Χρειάζεται χρόνο ενδεχομένως. Μουσταφά. Παλιά για τον Παουλίνιο. Θα προλάβει να γυρίσει ο Νίλο. Δεν μπορεί. Out η μπάλα. Και όπου να είναι, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Το τέλος του αγώνα αυτού προμηνύεται δραματικό με βάση την εξέλιξη μέχρι στιγμής. Τζούρσουριτς, δύο γκολ, 15ο και 20ο. Ο Νίλος στο 72ο. Αυτή είναι η σκόρερ. Με πάρα πολλές τελικές προσπάθειες και ξεκάθαρες ευκαιρίες εκατέρωθεν. Μάρτσεφ απέφυγε τον Μωράν. Μερτακάς. Σαμάρας. Μουσταφά. Παλιά για τον Παπαθανασίου. Έρχεται να κερδίσει ο Ιμπραήμι. Πατήσε στον Μωράν. Έκοψε ο Μαρκόσκι. Έγινε φάουλ στην συνέχεια. Από τον Αντωνίου. Στην φάση που βλέπετε εδώ έπαιξε πολύ δυνατά στον Παουλίνιο. Φόριο, φόριο. Εδώ αρχικά είδαμε ότι ο Μαρκόσκι έπαιξε την μπάλα. Στη συνέχεια έγινε το φάουλ. Βάλουμε έξτρα φάλι. Θα πρέπει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Αντωνίου. Ο Ιμπραήμ ετοιμάζεται να εκτελέσει. Έχει στήσει τρεις παίχτες στο τείχος ο Κίττος. Πίσω από τον Ιμπραήμ είναι μόνο ο Μουσταφά. Οι υπόλοιποι παίχτες του Ερμή. Είναι στην επίθεση. Μπερνάρντ Ιμπραήμι. Πάνω στο τείχος η μπάλα. Το πλάγιο είναι υπέρ του Ερμή. Επέστρεψε ο Αντωνίου. Ο Παουλίνιο πάει να εκτελέσει. Θα δω παίξει με τον Μουσταφά. Ποιος κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Πίνα, αποκρούει ο Κίττος σε κόρνερ. Είναι η πρώτη καλή φάση που κάνει ο Ερμής μετά τον γκολ του. 10 λεπτά μετά το τέρμα του. Εδώ ο Πίνα. Αποκρούει ο Κίττος.
Ο Μέρτακας είναι ο παίκτης ο οποίος είναι στο έδαφος. Ζητά τελικά την βοήθεια από το ιατρικό επιτελείο της Αγίας Νάπας ο διαιτητής για να... Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση με την κεφαλιά από τον Πίνα και την σωστή αντίδραση του Κίτου στην δεξιά του γωνία. Κύριος Πάπα Βασιλείου, ο οποίος διαμαρτύρεται για τον χρόνο καθυστέρησης λόγω των τραυματισμών ποδοσφαιριστών της Αγίας Νάπας. Ο Ιμπραήμ είναι έτοιμος για την εκτέλεση και αυτού του κόρνερ. Για να δούμε. Παουλίνιο. Μουσταφά, δυνατό σουτ. Διώχνει ο Φίλγκεϊτ, έρχεται ο Μανού να κάνει το σουτ. Επιμένει ο Ερμής. Νέο σουτ έξω. Από τον Ιμπραήμι προς απογοήτευση του Νικόδημου Παπαβασιλείου. Το σουτ από τον Μουσταφά. Νέο σουτ από τον Μανού. Απόκρουση από τον Κίτο. Ιμπραήμι. Άστοχο το σουτ. Εμγκούνι, φάουλ πάνω στον Πίνα. Ο Ερμής είναι μόνιμα στην επίθεση πλέον, εδώ και αρκετή ώρα. Η Αγία Νάπα δεν έχει εκδηλώσει αντεπιθέσεις μετά το 65ο λεπτό. Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν επικίνδυνη. Διώχνει ο Αντωνίου. Για να δούμε εδώ τώρα. Και πάλι λαθασμένη πάσα, κέρδισε ο Ζάργοβιτς. Και πέρασε στον Ονίλο. Θα κάνει το σουτ πάνω στα σώματα εκεί. Έρχεται να κερδίσει ο Ιμπραήμι. Πάτησε ωραία, όμως κλείστηκε από δεύτερο παίκτη της Αγίας Νάπας, τον Τζούρζουριτς. Και έχουμε πλάγι on out. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Ερμής είναι πιεστικότερος από ποτέ στον αγώνα. Ο Παουλίνιο ετοιμάζεται και εκτελεί αυτή τη στιγμή το πλάγι on out. Κεφαλιά προς τα πίσω, μπροστά από τον Πίνα. Απομακρύνεται η μπάλα, έχει γίνει φάουλ εκεί πάνω στον Χάπερ. Σφύριξε ο κύριος Νικολάου. Ναι, παίζει την μπάλα ο Χάπερ και στη συνέχεια έρχεται απρόσεκτα και τον χτυπά κάτω χαμηλά στο πόδι ο Πίνα. Ο Χάπερ μένει στο έδαφος. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια θα προσπαθήσουν και οι γηπεδούχοι να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, βλέποντας και την πίεση του Ερμή να αυξάνεται. Τα τελευταία 5 λεπτά είναι ο τρίτος παίχτης που πέφτει κάτω. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Χρήστο, σε λίγο να μας δώσεις και τον χρόνο της καθυστέρησης. Βλέπετε του σκόρερ και τα λεπτά που έχουν σημειωθεί τα τέρματα. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο πολλοί από εμάς ενδεχομένως να μην περιμέναμε ούτε την εξέλιξη που είχε και ειδικά το θέαμα το οποίο μας επιφύλασε. Η ουραγός του πρωταθλήματος Αγία Νάπα προηγείται του έκτου στη βαθμολογία Ερμή με 2-1 και ενώ διανύουμε τώρα το 88ο λεπτό. Μγκούνι κερδίζει την κεφαλιά. Το φάουλ είναι επιθετικό, λέει ο κύριος Νικολάου. Παουλίνιο στον Ονίλο. Ανεβαίνουν και πάλι πολλοί ποδοσφαιριστές του Ερμή. Μουσταφά απέφυγε τον Φούσκο. Βρήκε τον Παουλίνιο.
Η σέντρα στην περιοχή του Κίτου που βγαίνει και διώχνει, όμως υπάρχει offside. Ως μη γενόμενη φάση. Ήταν οριακή η φάση. Ετοιμάζουν αλλαγή από πλευράς των γηπεδούχων. Ναι, Χριστό. Ο Τσούρτσουρης θα βγει. Μάλιστα, ο σκόρερ. Ναι, και θα, βγει, θα μπει ο μέσος. Πέτρος Μέσος, λοιπόν, στην θέση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, με τα δύο εξαιρετικά γκολ που έχει σημειώσει ο Τζούρτσουρης. Βάζει πιο ξεκούρα στο παίχτη να δώσει εκεί βοήθειες στην άμυνά του ο κύριος Σεργίου. Φίλγκετ με τον Ονίλο και τον Μπάμπα και τον Χάπερ και το πλάγιο υπέρ του Ερμή. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό που να είναι, θα έχουμε χρόνο καθυστέρησης. Αναμένουμε τον Δημήτρη Μασά να υποδείξει τον χρόνο. Έχουμε και πάλι παίχτη του Ερμή στο έδαφος. Ο Χάπερ είναι. 5 λεπτά θα είναι ο χρόνος της καθυστέρησης. Να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο γαστροκνήμιο, όπως βλέπουμε εκεί. Έλα, φορείο. Ευκαιρία να απολαύσουμε τα γκολ που σημειώθηκαν μέχρι στιγμής. Αλλαγή φωνάζουν από τον αγωνιστικό χώρο. Αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γαστροκνήμιο ο Χάπερ και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Κύριος Μασάς δείχνει 5 λεπτά καθυστέρηση. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι ο Χρήστος μας είχε πει τον χρόνο καθυστέρηση όταν το ρολόι έδειχνε 89. Άρα θα πρέπει να υπολογίζουμε. Ότι από τη στιγμή που θα αρχίσει το παιχνίδι θα πρέπει τουλάχιστον να παιχτούν 6 λεπτά. Ναι, Χρήστο. Ηλίας Γεωργίου θα πάρει τη θέση του, του Χάπερ. Για τα τελευταία λεπτά. Μάλιστα. Ηλίας Γεωργίου λοιπόν αντί του Χάπερ. Μανού. Σέντρα. Ο Κίτος βγαίνει και μαζεύει. Έχουμε παίχτη του Ερμή στο έδαφος τώρα. Παπαθανασίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί. Είχε σφυρίξει ο κύριος Νικολάου, άρα θα πρέπει να κάνει ελεύθερο διαιτητή. Έχουμε νευράκια τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει βγάλει και κίτρινη κάρτα ο κύριος Νικολάου. Και τιμωρεί τον Μέσου. Τώρα στο έδαφος είναι ο Κίττος. Και θα πρέπει να μπουν και πάλι οι άνθρωποι από τον πάγκο της Αγίας Νάπας.
Η μπάλα βγήκε εκτός και έχουμε play on out. Υπέρ της Αγίας Νάπας είναι το play on out. Ο χρόνος λογικά θα είναι πολύ περισσότερος από το 95ο λεπτό, γιατί δεν έχει παιχτεί παιχνίδι από τη στιγμή που μπήκαμε σε χρόνο καθυστέρησης. Από το 21ο λεπτό τώρα συμπληρώνουμε μισό ένα λεπτό παιχνιδιού, καθαρού παιχνιδιού. Μποκατίνοφ, πολύ μεγάλη αγωνία. Μαρκόσκι, έγινε η κεφαλιά και ο Παουλίνιο. Ο Μουσταφά κερδίζουν με τον Μγκούνι. Μάρτσεφ, ο Φούσκο ζητάει πάρα στον κενοχώρο. Ο Μάρτσεφ θα την κρατήσει. Θέλει να κερδίσει χρόνο, τώρα την περνάει στον Φούσκο. Ο Ζάρκοβιτς παρεμβαίνει. Play on out, πολύτιμα δευτερόλεπτα για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Πιέζουν δύο παίκτες του Ερμή και καταφέρουν τελικά να κερδίσουν την μπάλα με μακρινή πάσα με στόχο τον Πίνα, ο οποίος έχει ανέβει. Το πλάγιον είναι υπέρ της Αγίας Νάπας. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Φιλγκέιτ. Μανού. Κέρδισε εκ νέου ο Μανού. Φιλγκέιτ. Γκούνι, Μάρτσεφ. Προλαβαίνει ο Ζάρκοβιτς, μάλιστα προσπαθεί και καταφέρνει να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Ο Ερμής. Λάθος από τον Ονίλο, προσπαθεί και το διορθώνει βρίσκοντας τον Μουσταφά. Μουσταφά. Παπαθανασίου είναι στο έδαφος. Όμως η μπάλα έφτασε στον Ιμπραήμι. Καλή άμυνα από τους παίκτες της Αγίας Νάπας. Τελικό σφύριγμα από τον κύριο Νικολάου. Πρέπει να πω ότι βιάστηκε λίγο. Θα μπορούσε να κρατήσει ακόμα λίγο. Ενώ έχουμε κάποιες συμπλοκές μεταξύ των παιχτών. Ήταν ο Παπαθανασίου, ο οποίος ζήτησε τον λόγο, βρέθηκε στο έδαφος νωρίτερα. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα. Το κοιτάξουμε, παιδιά. Ήταν λίγο πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Η Αγία Νάπα παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη, την δεύτερη της στο πρωτάθλημα. Και φτάνει στους 12 βαθμούς. Κερδίζει τον Ερμή, τον υποχρεώνει σε μια οδυνηρή ήττα, σε ένα χορταστικό παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις, με 3 γκολ, με 2 δοκάρια, με πολλές ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, περισσότερες από πλευράς του Ερμή, ο οποίος δεν κατάφερε να είναι ουσιαστικός. Η Αγία Νάπα λοιπόν παίρνει μια παλικαρίσια νίκη που την κρατά ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής, τη διεκδίκηση της παραμονής, αν θέλετε, μια νίκη η οποία δίνει νέο ενδιαφέρον και στην επικίνδυνη ζώνη, γιατί ήταν πολύ, ειδικά και μετά την μεταγραφή Κολοκούδια χθες, που έλεγαν ότι η Αγία Νάπα δεν έχει καμία πιθανότητα να παραμείνει στην κατηγορία. Βλέπετε πώς πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές της Αγίας Νάπας, έδωσαν πολλές δυνάμεις σήμερα. Είχαν πολύ καλή απόδοση, θα πρέπει να πούμε, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά, όταν είχαν και τις δυνάμεις και το καθαρό μυαλό να κρατούν το υπέρ τους αποτέλεσμα και να βγαίνουν στην αντεπίθεση με προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν γράφεται ο επίλογος αυτής της πολύ μεγάλης νίκης για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Επαναλαμβάνω, δεύτερη στο πρωτάθλημα. Έχει και 6 ισοπαλίες η Αγία Νάπα. Φτάνει στους 12 βαθμούς. Έχουν 14 η Δόξα και ο Θέλος. Χρήστο, σε ακούμε. Χρήστο, ναι. Λουίς Μωράν είναι δίπλα μας. You came to this ground today as the favorite. What went wrong? I think the first 20 minutes. We cannot in the field. Mm-hmm.
They scored two goals and two shoot. The second half we try score fast, but cannot or have luck in the meter final. And we lose. Mm-hmm. You have a very crucial game at the upcoming match day against Stael. Yes, tomorrow we'll see what to do with AEK, mm-hmm. with AEK AEL, and the next match is crucial for us for staying in the SES. Thank you very much. Thank you. Λοιπόν, αυτά που ανέφερε ο Λουίς Μωράν, να μεταφράσουμε και έχουμε δίπλα μας τον πρωταγωνιστή του αγώνα, τον Τσουρτσουρίτς, ναι. Είπε ότι στο πρώτο 20 λεπτό δεν πήκαμε στο γήπεδο, δεχτήκαμε δύο γκολ από δύο σούτ, πήγαμε στο ημίχρονο έχοντας δύο τέρματα στο παθητικό μας, προσπαθήσαμε να μπούμε με γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος, σκοράραμε, παλέψαμε στη συνέχεια, δεν τα καταφέραμε, τον ρώτησα στην συνέχεια για το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος στην ΑΕΛ, μου είπε ότι για αυτούς προέχει η αναμέτρηση με την ΑΕΚ και θα δουν στην συνέχεια το συγκεκριμένο παιχνίδι, να μην αφήσουμε τον Τσουρτσουρίτς να περιμένει. Βεβαίως, να τον περιμένει. Ακούσουμε, τον μεγάλο πρωταγωνιστή. I think you are the MVP of the game with the two goals that you've scored. How do you feel? A very important victory for Ianapa today. Yes, I'm very happy, no, about my two goal. More important for us today, big victory. Everybody see we can quality and we need continue like this and we have chance, big chance for staying first division. Mm-hmm. This is important for us and we need continue like this and we have chance. Uh-huh. A lot of people thought that Ayanaba will be for sure at the second division. You have a lot of points different from the other teams that are in front of you. Something changed today? Yes, today it's because this is a big victory. I don't know how play other team near with us, but this team have quality, have good coach, and we need believe. We are professional and we need believe. In a better tomorrow. Mm-hmm. Two excellent goals from you. Yes. I would like to from you to describe them. Yes, I'm very happy about this for my confidence, and now I know I can help this team, and I want give all the best for this team. Thank you very much. Thank you. Πολύ χαρούμενος για τα δύο τέρματα που πέτυχε, ήταν η καταληκτική του δήλωση, ενώ έρχεται κοντά μας και ο πρόεδρος της ομάδας του Ερμή. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί αυτή η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Έδειξε σήμερα, όπως είπε ο Τσουρτσουρίτς, ότι έχει ποιότητα και μπορεί στο τέλος να τα καταφέρει. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ερμή. Βεβαίως. Θέλω να αγωνιστώ στην χθεριά μου στην Ανάπα. Πολεμούν οι άνθρωποι. Μακάρι να μείνουν στη χαλάλη τους οι βαθμοί. Τους πήραμε την αξία τους, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπράβο τους, είναι παλικάρια. Και έτσι οι παίκτες που ζητούν κάτι και το παίρνουν, έχουν την νίκη. Δεν φταίει ούτε διαιτησία, ούτε καθυστερεί ζωή. Φταίμε, ο προπονητής, εγώ, οι παίκτες όλοι και θα τιμωρηθούν όλοι. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά πράγματα δεν μπορούμε να πούμε. Ακούσαμε την δήλωση, ξεκάθαρα. Είναι όλα, ναι. Λοιπόν, τι να πούμε εμείς. Λοιπόν, δίπλα μας και ο Μούσα Εμγκούνι. Congratulations for the victory. First of all, how do you feel playing back, playing again to the Cyprus League? Yeah, it's good to be back. You know, after a long time I didn't play football, so I come back and we came back with the victory. So it's important for me. So it boosts my confidence. Mm-hmm. Yeah. How do you feel? You feel that you have a lot to give? I have a lot to give, exactly. But my condition is low. Like I said, no, I haven't played in a very long time. So it was my first game, and we'll continue. The most important thing is to continue doing like I'm doing and to improve mostly on my condition. And I believe in myself, and I believe that we can move forward as a team. Ivan Čurčurić said before that this team have quality and can achieve its goal to stay in the league. How do you see it? We just have to believe, so stay positive. Mm-hmm. Thank you very much. Okay. Thank you. Λοιπόν, θετικότητα και πίστη είναι τα λόγια του Μούσα Εμγκούνι, ο οποίος είπε ότι δεν είναι ακόμα στην καλύτερη φάση και ότι έχει πολλά ακόμη να δώσει. Πρέπει να βρει το condition του για να μπορέσει να προσφέρει στην ομάδα του. Ύστερα από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας λόγω του τραυματισμού του. Πολύ σωστά. Να ακούσουμε και από τον κύριο Χριστόχαρη Χρήστο την δήλωση του για το παιχνίδι. Σας ακούμε.
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Πραγματικά σήμερα κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Καταφέραμε να προηγηθούμε στο σκορ 2-0. Δυστυχώς μια άτυχη στιγμή του τερματοφύλακα μας δεχτήκαμε έναν γκολ. Ευτυχώς κρατήσαμε το παιχνίδι και πήραμε και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς που για μας σίγουρα μας δίνει θάρρος και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε στο μέλλον το πορεία μας. Είναι πράγματι βαθμολογική ανάσα, πλησιάζετε τις ομάδες που προπορεύονται και κάνετε και γίνεστε κι εσείς οι παίχτες σας, ο κόσμος σας αισιόδοξοι εν ώψη της συνέχειας. Πριν από την έναρξη της σημερινής αγωνιστικής, πολλοί θεωρούσαν την Αγία Νάπα ξεγραμμένη. Γι' αυτό σας είχα πει μόλις μίλησα ότι στόχος είναι να πάρουμε αυτό το τρίποντο για να είμαστε κοντά στους υπόλοιπους ώστε να μπορούμε στα play-off να διεκδικήσουμε την παραμονή μας. Μπράβο στα παιδιά, πιστεύω έδωσαν άπαντα των δυνάμειών τους και δικαιωθήκαμε, πήραμε τους τρεις βαθμούς σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ερμής. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά, Παύλο. Πληρέστατο το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο με τις δηλώσεις των προπονητών. Τις αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.